Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Ταμπού. Μια τραγική είδηση έρχεται να ταράξει το Μινά και το Χριστόστομο. Έχουν πληροφορηθεί πως μια κοπέλα βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση. Με την καρδιά τους να σφίγεται από αγωνία, ξεκινούν για την Αθήνα. Είναι ανήσυχοι καθώς φοβούνται μήπως αυτή η κοπέλα είναι η Ελίνα. Τα λεπτά μοιάζουν με ώρες καθώς πλησιάζουν στην πρωτεύουσα. Και εκεί το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα της νεαρής γυναίκας. Τελικά ο αναστεναγμός ανακούφισης που αφήνουν και οι δυο τους είναι τεράστιος. Η Ελίνα είναι ζωντανή, όμως δεν τους αφήνει περιθώρια για να ησυχάσουν, καθώς αρνείται να επιστρέψει μαζί τους στα Γιάννενα. Μήπως όμως μπορούμε να την κατηγορήσουμε? Η κοπέλα βρίσκεται σε μία δίνη, μπερδεμένη και εξαρτημένη από τις παράνομες ουσίες. Ο Μινάς και ο Χρυσόστομος δεν το βάζουν κάτω. Της εξηγούν ξανά και ξανά τους κινδύνους, προσπαθώντας να της αλλάξουν γνώμη. Όμως εκείνη, με μια αποφασιστικότητα που πηγάζει από την ανάγκη της για ελευθερία, αλλά και την εξάρτησή της που της έχει δέσει τα χέρια, επιμένει να μείνει στην Αθήνα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Ελίνα αποφασίζει να επιστρέψει και στην ενεργό δράση. Αναζητά τρόπους για να εξασφαλίσει χρήματα και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Θα καταφύγει και πάλι σε επικίνδυνες και παράνομες δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή δεν έρχεται χωρίς πόνο. Ξέρουμε ότι η ψυχή της είναι βαθιά πληγωμένη και ο αγώνας της για επιβίωση είναι σκληρός. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μαριλένα προσπαθεί να κρύψει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει μια μυστική σχέση με τη Σύνθια Τόμσον. Είναι όμως εύκολο να κρατήσει αυτή τη σχέση μακριά από τα διάκριτα βλέμματα? Δυσκολεύεται αρκετά, ειδικά όταν στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Ελένη. Δεν είναι μια τυχαία αστυνόμος. Είναι ικανή, έμπειρη και με αίσθητο που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Η Μαριλένα νιώθει ότι βρίσκεται σε έναν αόρατο κλειό, καθώς οι κινήσεις της παρακολουθούνται συνεχώς. Θα μπορέσει άραγε να συνεχίσει να πέσει αυτό το παιχνίδι χωρίς να αποκαλυφθεί? Θα δείξει. Ενώ αυτό το δράμα εκτελήσεται στην Αθήνα, μια νέα εξέλιξη έρχεται στα Γιάννενα. Η Μάρθα καλείται να καταθέσει στο τμήμα σχετικά με την υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη λίμνη. Ο Σταύρος, γεμάτος ανησυχία, παρακολουθεί την εξέλιξη. Μπορεί η κατάθεση της Μάρθας να αποκαλύψει κάτι που δεν θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί? Πόσα άραγε κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση? Είναι πράγματι πολλά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις. Δεν έρχονται εύκολα. Η οικογένεια Καρτάλη περνάει μια μαύρη επέτειο. Μια θλιβερή ανάμνηση, μια πληγή που δεν λέει να κλείσει. Ο Γαβρίλ νιώθει το βάρος των αναμνήσεων να το συνθλίβει. Είναι κάτι που τον έχει στοιχειώσει και δεν τον αφήνει να βρει ηρεμία. Μπορεί όμως να κλείσει αυτός ο κύκλος του πόνου, ή μήπως θα μείνει για πάντα ανοιχτός, μια σκιά που θα ακολουθεί κάθε του βήμα. Παράλληλα στην Αθήνα, ο Λουκιανός προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι των γεγονότων. Εντοπίζει την κοπέλα από το βίντεο, μια κοπέλα που μπορεί να τον απαλλάξει από όλες τις κατηγορίες. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το ψέμα που είχε επινοήσει για να δικαιολογήσει την εξαφάνισή του αποκαλύπτεται. Και τώρα οι συνέπειες είναι πρώτων πυλών. Η κατάσταση στην οικογένειά του είναι πιο τεταμένη από ποτέ. Η Μάρθα νιώθει την πραγματικότητα να γλιστράει από τα χέρια της. Τη βασανίζουν οι σκέψεις για το τι μπορεί να συμβαίνει. Τα νεύρα της είναι τεντωμένα και κάθε τι γύρω της φαίνεται απειλητικό. Ξεκινά να σκέφτεται τα χειρότερα σενάρια για τον άντρα της. Είναι τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό της πλέον ότι ο Λουκιανός λέει ψέματα και πιθανώς την απατά. Όπως αντιλαμβάνεστε, το δράμα στη σειρά κορυφώνεται. Η Μάρθα δεν αντέχει άλλο και απαιτεί εξηγήσεις. Θέλει να ξέρει την αλήθεια, όσο κι αν αυτή μπορεί να πονάει. Γιατί πολλές φορές αυτό που μας καταρακώνει δεν είναι η ίδια η αλήθεια, αλλά τα ψέματα που την περιβάλλουν. Ας το σκεφτούμε λίγο. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να προστατεύσει τα μυστικά του? Και πόσο δυνατή πρέπει να είναι μια γυναίκα για να αντιμετωπίσει την προδοσία?
Η ζωή της Μάρθας είναι πλέον μια καταιγίδα συναισθημάτων. Ο θυμός, η απογοήτευση, η αγωνία και η θλίψη μπλέκονται σε έναν κικαιώνα που οδηγεί στα άκρα. Αλλά δεν είναι μόνη. Ο Σταύρος είναι δίπλα της, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα. Τι θα φέρει αυτή η αποκάλυψη, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αλήθεια? Και το σημαντικότερο, θα βγει πιο δυνατή από όλη αυτή την ιστορία ή θα καταρρεύσει? Στην αντιπέρα όχθη, η Ελένα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Η εξάρτησή της από τις ουσίες την έχει τραβήξει βαθιά. Αλλά η παρουσία του Μινά και του Χρυσόστομου στην Αθήνα της δίνει μια χτίδα ελπίδας. Θα καταφέρει και αυτή να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της? Θα μπορέσει να κάνει το μεγάλο βήμα και να αφήσει πίσω της το σκοτάδι? Αυτά είναι τα ερωτήματα που μας κρατούν σε αγωνία. Οι πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις πιο σκοτεινές πλευρές της ζωής τους. Κάθε απόφαση θα αλλάξει τα πάντα. Και τώρα μια ερώτηση για εσάς. Ποια είναι η γνώμη σας? Πιστεύετε ότι η Μάρθα θα αντέξει την πίεση? Θα καταφέρει ο Λουκιανός να εξηγήσει τα ψέματά του και η Ελίνα? Υπάρχει ακόμη ελπίδα για εκείνη? Περιμένω τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε καμιά νέα ανάρτησή μας ή βίντεο. Γιατί οι ιστορίες αυτές μόλις άρχισαν. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!